Γιώργο, θεωρείς ότι έχεις αδικηθεί κάπου? Δεν νιώθω ότι έχω αδικηθεί ιδιαίτερα. Υπήρξαν κάποιες στιγμές που μπορεί να υπήρχε ένα τέτοιο vibe, αλλά καταλαβαίνω πως υπάρχουν άτομα εδώ. Κάτι που σε στεναχώρησε για να. Όχι, τα ξεπερνάω. Ειλικρινά τα ξεπερνάω. Δηλαδή, και οι στεναχώριες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και η ζωή περιέχει και στεναχώριες και τραύματα. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Τα αγκαλιάζω και συνεχίζω. Όταν έχεις ζήσει στη ζωή σου πράγματα τα οποία σε έχουν τραυματίσει, αυτά όλα όσα συμβαίνουν εδώ ή όσα έχουν συμβεί είναι λεπτομέρειες. Απλά τις βιώνεις παρατηρητικά και αυτό έκανα. Γιώργο, Γιαννακίδης, παρακαλώ. Θα άλλαζες κάτι, θα αναθεωρούσες κάτι ή αν ξανασυνέβαινε θα έμενες 100% σταθερός? Ως Γιώργος έχω δηλώσει από την αρχή κάτι που δεν μπορώ να αντέξω, όπως είναι η αδικία. Δεν έχει να κάνει με το αν γίνεται στο πρόσωπό μου ή σε ένα τρίτο πρόσωπο. Η Έλενα και ο Γιώργος ήταν τα άτομα που η συμπεριφορά τους έβαζε το εγώ τους πάνω από την ομάδα. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ. Δεν θα άλλαζα κάτι συμπεριφορά μου, γιατί εγώ έτσι είμαι. Ο Γιώργος ο Τσάμις χειρίστηκε την Έλενα για να προχωρήσει όσο πιο πολύ γίνεται στο παιχνίδι. Οπότε μέσα στη γαλάζια ομάδα υπήρχε μία υποομάδα που κοιτούσε τον εαυτό της και μόνο και μία ακόμα μερίδα ατόμων, η πλειοψηφία ευτυχώς, που είχε ομαδικό πνεύμα. Αλέξ, θεωρώ ότι σαν στόχο είχα από την πρώτη στιγμή να το ζήσω το 100%. Θέλω να φτάσω στο τελικό, αυτός είναι ο τελικός μου στόχος και αν κερδίσω ή χάσω, για μένα είμαι κερδισμένος στο τελικό. Αρκεί να είναι γεμάτος εμπειρίες έτσι που στο έχω φαντιστεί. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει τη Φάρμα? Θα ήθελα να πω τον εαυτό μου, αλλά θα τον εξαιρέσω και θα πω ότι είμαι ανάμεσα σε δύο άτομα, Παρλάτζα και Γιαννακίδη. Θέλω να πιστεύω στον Αλέξανδρο ότι θα τα καταφέρει και θα κερδίσει τη φετινή Φάρμα. Αν εξαιρέσουμε τον εαυτό μου, θα ήθελα πάρα πολύ να δω νικητές δύο ανθρώπους, ή τον Γιαννακίδη ή τον Παρλάτζα, επειδή είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί ψυχικά και σωματικά. Τσάμις, ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει τη Φάρμα? Θα ήθελα να το πάρει γυναίκα, δεν θα πω πια. Το αφήνουμε λίγο πιο γενικό. Ποιος okay. πιστεύω ότι θα το πάρει? Βάσει στατιστικών και αγωνιστικής απόδοσης, είμαι κι εγώ ανάμεσα σε δύο άτομα, μεταξύ Βάιου και Γιώργου. Εδώ πέρα. Βάιος και Γιώργος. Και Γιώργος. Ναι, ναι. Να κάνω άλλη μια δύσκολη ερώτηση, τώρα που σε έχω βρει. Κάνει. Τον έχετε τόσει. Σε ένα τελικό μεταξύ Βάιου και Γιώργου. Ο καλύτερος. Το κάθε άτομο που έχει καταφέρει μέχρι τώρα να είναι στην δεκάδα, ξεχωριστά, έχει αποδείξει τα skills του. Από εδώ και πέρα, κρίνεται ξεκάθαρα στις δοκιμασίες που θα έρθουν. Είδομεν. Γιαννούλα, αγωνιστικά ο καλύτερος παίκτης και ποιος θεωρείς ότι έχει κινηθεί πιο στρατηγικά για να φτάσει στη δεκάδα? Στρατηγικά, ο Τσάμις που πήρε την ασυλία και μας έχει ζαλίσει το κεφάλι του σκύλου στη Φάρμα μέσα. Λοιπόν, τι το ήθελα. Ποιος πιστεύω ότι θα πάρει τη Φάρμα φέτος στο τελικό? Έχω πει ότι ο Γιαννακίδης είναι παίκτης τελικό και θα τον γκάρφωνα δίπλα, επειδή είναι ψηλός και γεροδημένος, με τον Γκιζέλη που είναι κοντός και λίγο πιο... Να δούμε ψηλό και λιγνό, κάπως έτσι. Θα έχει λίγο φάση. Όπως το πάρει θα είναι άξιος, γιατί έχουν οικογένειες, έχουν στα παιδιά και παιδιά. Οπότε δεν απασχολεί αυτό. Όπως το πάρει, άξιος. Πολύ καλά μου ακούστηκε το να η σκέψη να λέω να με δει στο τελικό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να μπορέσουμε να αντέξουμε μέχρι τότε και να δώσουμε τα πάντα να κερδίσουμε κιόλας. Άλκη. Έχω ευχαριστηθεί να γελάω, ευχαριστηθεί χαβαλέ. Είδα πράγματα και έζησα που δεν περίμενα να τα ζήσω. Γνώρισα άτομα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους που δεν πίστευα ποτέ θα κάνω παρέα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό με τα άτομα, υπάρχει κάποιος ο οποίος αρχικά τον είχες ζυγίσει διαφορετικά και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για εσένα και κάποιος ο οποίος για τους δικούς σου λόγους, με τη δική σου οπτική, να σε απογοήτευσε? Κάποιος που δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνουμε παρέα και θα ταιριάξουμε και πόσο μάλλον θα μαγείρευε, είναι αυτός εδώ ο τύπος δίπλα μου, ο περίεργος. Την πρώτη φορά που τον είδα λέω τώρα τι φάση, okay, εγώ κέντρο Αθήνα, μίλα γιατί δεν καταλάβαινα το να τ' άλλο. Τώρα καταλαβαίνεις. Γι' αυτό, όχι δεν καταλαβαίνω, απλά κουνάω γνέφω τα φατικά. Αλλά έχω χαρή που έχω γνωρίσει τους περισσότερους. Είναι όπως είναι ακριβώς και έξω στον έξω κόσμο, στην κοινωνία. Τώρα να υπάρχει κάτι το ονειρικό,
όλοι χαρούμενοι, όλοι να αγαπάμε ένας τον άλλον, δεν παίζει αυτό. Όχι μόνο εδώ, ούτε πουθενά. Πόσο μάλλον εδώ. Χρήστο, εγώ έχω την αίσθηση ότι η μεγαλύτερη έτσι, συμπάθεια, ενδεχομένως και φιλία τώρα, δεν ξέρω πώς μεταφράζει ο καθένας αυτή τη λέξη, είναι μεταξύ εσού και του Άλκη. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω γιατί. Ψέματα είναι, παραμύθια είναι όλα αυτά. Καστά. Στρατηγικές. Σε όλες τις συνεντεύξεις μου τον κράζω. Οπότε, άμα τα δεις, θα καταλάβεις τι γίνεται. Έτσι είναι οι μεγάλοι έρωτες. Θέλουν και τέτοια. Η αλήθεια είναι πως με 2-3 άτομα έχουμε ανταλλάξει κάποιες κουβέντες παραπάνω. Τον Άλκη τον έχω βρει. Τον Άλκη τον έχω πετύχει. Ο Άλκης είναι σίγουρα. Οι υπόλοιποι. Ο Γιαννούλας είναι σίγουρα. Η Αντωνία είναι σίγουρα. Ο Γιαννακίδης είναι πάρα πολύ μες στην καρδιά μου. Τώρα λέω για την αντίπαλη ομάδα. Πάρα πολύ μες στην καρδιά μου. Με τον Νίκο έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Αυτό μου κάνει εντύπωση εδώ μέσα. Τον έχω κολλήσει με τον Γιζέλη που είναι πάνω κάτω η ίδια κοψιά με μένα. Έχουμε κολλήσει και οι δύο, και εγώ και ο Γιζέλης, με τον Γιαννούλα, ο οποίος είναι καμία σχέση, τελείως άλλη φάση. Αν τον γνώριζα στην έξω ζωή, από γνωστό, από οτιδήποτε, 99,100% βασικά θα τον προσπερνούσα. Θα έλεγα, okay, ναι, τι είναι, βλάχος τον Ατάλο. Πρώτη, δεύτερη μέρα και καταλαβαίνω, λέω, ρε φίλε, τι πάρας είναι αυτός. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα ποτέ ότι εάν ποτέ φύγω, ότι μπορεί και να συγκινηθώ που έφυγα, ας πούμε. Έλεγα, εντάξει, σιγά, θα πάω. Αλλά άμα φύγω ποτέ θα στεναχωρηθώ, θα τους ξαναδώ, αλλά θα στεναχωρηθώ που τους αφήσω πίσω. Ποιος είναι ο πιο αληθινός συμπαίκτης σου? Έχω πολλούς εγώ, θα πω ένα. Ο πιο αληθινός από αυτά που έχω δει εγώ είναι ο Γιαννούλας σίγουρα. Είναι σίγουρα από τους πιο αληθινούς και για μένα, ο Γιαννούλας, το έχω πει και μέσα στα μάτια, είναι παίκτης που τον βλέπω σίγουρα τετράδα, διάδα. Στο κομμάτι αληθινός που είπε ο Μπιζέλης ότι θεωρεί το Γιαννούλα, εκεί λέω, κοίταξε να δεις πώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πόσο διαφορετικά βλέπουμε κάποια πράγματα. Εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες έτσι συμπεριφορές που αλλιώς είναι τώρα και αλλιώς είναι μετά, άλλα λέει πίσω από τις κάμερες και άλλα μπροστά, άλλος άνθρωπος. Και επειδή το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια, δεν συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Χρήστος, αλλά είναι ok το ότι τα λέει ο Χρήστος. Για εκείνον είναι αυτό.